βρισκόμαστε στο Πάρκο Τρίτσι, στο 47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή και συγκεκριμένα στο φοιτητικό στέκι. Εδώ όπου φοιτητές από όλες τις σχολές της Αθήνας συναντιούνται, ανταλλάζουν απόψεις, ιδέες και αγωνίες για το μέλλον και τις σπουδές τους. Ο προηγούμενος 1,5 χρόνος ήταν πρωτόγνωρος για τους φοιτητές, καθώς τα πανεπιστήμια έμειναν κλειστά εξαιτίας της απόφασης της κυβέρνησης να μην λάβει ποτέ τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Σε λίγες μέρες τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν ξανά. Τι σκέφτονται και πώς νιώθουν οι φοιτητές πρωτοετής και δευτεροετής που δεν έχουν ξαναπάει στη σχολή τους? Σήμερα έχουμε δίπλα μας φοιτητές πρωτοετής, που πέρασαν δηλαδή τώρα στο πανεπιστήμιο, και δευτεροετής, να μας εξηγήσουν πώς νιώθουν, πώς προετοιμάζονται και πώς ένιωσαν το προηγούμενο διάστημα για αυτή την κατάσταση. Περνώντας ως μαθητές και πρωτοετής στο πανεπιστήμιο, δεν ήταν τα πράγματα όπως τα περιμένατε, όπως τα φανταζόσασταν στην αρχή. Αντιμετωπίσατε κλειστές σχολές, δεν γνωρίσατε ποτέ τους συμφοιτητές και τους καθηγητές σας παρά μόνο μέσα από την οθόνη του υπολογιστή. Πώς βιώσατε αυτή την κατάσταση? Διαβάζαμε 2 χρόνια, ας πούμε, θα βάλω τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου εντατικά για να περάσουμε επιτέλους σχολή που θέλαμε. Καταφέραμε να περάσουμε με επιτυχία και έφτασε η ώρα να μπούμε επιτέλους, να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μας, να γίνουμε φοιτητές και βρήκαμε τις πόρτες της σχολής μας κλειστές. Δηλαδή, δεν γνωρίσαμε τους καθηγητές, τους συμφοιτητές μας, κάναμε εργαστήρια διαδικτυακά. Η τηλεκπαίδευση δεν λειτουργούσε. Επιτέλους τώρα που ανοίγουν οι σχολές, περιμένουμε να γίνουμε επιτέλους φοιτητές, γιατί φοιτητής δεν γίνεσαι πίσω από μια οθόνη, αλλά μέσα στο αμφιθέατρο. Και ελπίζουμε να έχουν ληφθεί και θα διεκδικήσουμε βασικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην συμπληρώσουμε 2 χρόνια κλειστές σχολές. Βασίλη, τι σηματοδοτεί τώρα το άνοιγμα των σχολών, δηλαδή πώς θα πάτε εσείς, με τι προσμονή? Όπως προαναφέρθηκε, η κατάσταση η οποία βιώσαμε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος ήταν απαράδεκτη και σηματοδοτήθηκε και από ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο που κατέθεσε και ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο όθησε μαζί με την απόφασή της να διατηρήσει κλειστά τα πανεπιστήμια τους φοιτητές σε μεγάλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με μεγάλες γενικές συνελεύσεις στα πανεπιστήμια τους. Δηλαδή, ενώ ήταν κλειστά τα πανεπιστήμια, οι ίδιοι φοιτητές δώσανε ζωή με τους αγώνες τους και με το δίκαιο αίτημά τους να ανοίξουν με σωστούς όρους υγειονομικούς, έτσι όπως μας αξίζει. Γιατί από τη μία μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για αυτό, ενώ από την άλλη δίνουν 30 εκατομμύρια για να βάλουν αστυνομία μέσα στις σχολές μας. Επομένως, θεωρώ ότι και η νέα χρονιά, ό,τι και αν γίνει από πλευρά της κυβέρνησης, θα μας βρει στο δρόμο με ένα απλό αίτημα να ανοίξουν τα πανεπιστήμια με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα και να πάρθει και πίσω προφανώς το εσχρό αυτό νομοσχέδιο. Πάμε σε εσάς τώρα, παιδιά, που εσείς ολοκληρώσατε μια χρονιά ως μαθητές επίσης με πολλές δυσκολίες, με ανοιγοκλείσιμο των σχολών, με τηλεκπαίδευση, με αλλοπρόσαλες κυβερνητικές πολιτικές όσον αφορά τα τεστ και τα λοιπά. Τι σηματοδοτεί όμως το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το 47ο φεστιβάλ της ΚΝΕ, για τους πρωτοετής φοιτητές? Το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι η πρώτη συνάντηση των πρωτοετών φοιτητών. Εδώ να έρθουν στο φοιτητικό στέκι, να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε και όλα στους φοιτητές και σε όλους τους νέους είναι να το τολμήσουν και να κάνουν το βήμα να μπουν στην ΚΝΕ για να παλέψουν μαζί μας για μια κοινωνία που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας, γιατί το ζήτημα είναι να ζούμε, όχι απλώς να επιβιώνουμε. Οπότε και εμείς τώρα εδώ στην πρώτη συνάντησή μας με τους πρωτοετής φοιτητές αυτό θα προσπαθήσουμε να τους δείξουμε ότι είναι το καλύτερο. Πες μου, Χαρίτο, ως μαθητής, πώς ήταν η περσινή χρονιά με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε και καταφέρατε να μπείτε στο πανεπιστήμιο? Εντάξει, η Τρίτη Λυκείου είναι έτσι κι αλλιώς μια πολύ δύσκολη και αγχωτική χρονιά για όλα τα παιδιά. Φέτος η περσινή χρονιά ήταν σίγουρα όσο χειρότερη θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή ο καθένας μπορεί να το φανταστεί. Ένα χρόνο σχεδόν ολόκληρο κάναμε μαθήματα από WebEx. Και η κυβέρνηση, πέρα από το ότι ήταν κλειστά τα σχολεία και δεν μπορούσαμε να κάνουμε μάθημα από αντικειμενικούς λόγους, δεν είχαμε λάπτοπ, δεν είχαμε ηχεία, δεν είχαμε ακουστικά, δεν είχαμε ίντερνετ πολλές φορές κτλ. Μας έβαζε έξτρα εμπόδια, όπως ήταν η ελάχιστη βάσης, που άφησε 40.000 μαθητές μας εκτός σχολών, οι οποίοι ήταν παιδιά που προσπαθούσαν, παλεύανε μια χρονιά.
Παρ' όλα αυτά, οι μαθητές βρήκαμε το φάρμακο, όσο μπορούσαμε δηλαδή, που ήταν ο αγώνας μας, οι διεκδικήσεις μας συλλογικές, οι κινητοποιήσεις μας, και ελπίζω αυτή η αγωνιστική διάθεση να συνεχίσει και στο Πανεπιστήμιο. Και μια κοινή ερώτηση τώρα σε όλους. Είμαστε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, πολλοί κόσμος, νεολαία, φοιτητές, μαθητές θα περάσουν από εδώ, πολλοί θα συναντηθείτε με αυτούς και τις επόμενες ημέρες στα πανεπιστήμια σας. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ένας νέος σήμερα να παλέψει μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ. Αξίζει να παλέψει προφανώς μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ για την καινούργια κοινωνία και την πολιτική πρόταση που προσφέρει στην νεολαία και σε όλο το λαό, για να ζήσει έτσι όπως το αξίζει και στο ύψος των αγκών του και των ονείρων του. Και οι μαθητές προηγούμενες χρονιές και οι φοιτητές, φαντάζομαι, βλέπουν κάθε μέρα ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν μπροστά στις διεκδικήσεις, ποιοι είναι η πρωτοπορία, ποιοι είναι αυτοί που παλεύουν κάθε μέρα και στις σχολές, στα σωματεία αργότερα, μέσα στα 15μελή, στις γενικές συνελεύσεις, ποιοι είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά, αυτοί είναι οι κνήτες, και τους καλούμε να κάνουν το βήμα και να γίνουν σύντροφοί μας.